Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Μάριε. Γεια σου παιδιά. Τι κάνεις Μάριε? Καλά. Πάρη, για πες για τον Μάριο. Να κάνω το intro. Ναι. Λοιπόν, ο Μάριος είναι πολύ καλός μας φίλος. Το γνωρίσαμε όταν έκανε το Angular Meetup στην Αθήνα. Ωραία φίλε, τι θυμήθηκες. Πότε ήταν αυτό, 2015-16, κάπου εκεί. Και μετά ξανά, νομίζω αρχίσαμε να κάνουμε παρέα στο Vox στη Θεσσαλονίκη. Επειδή κάπως βρέθηκε σε ένα stand που είχαμε και κρασάρα με παρέα και περνούσαμε καλά. Και τώρα είσαι. Τι κάνεις? Ωραία, τώρα είμαι στην ομιλία μαζί με τον Δημήτρη που είχατε τις προάλλες. Δεν βλέπεις το επεισόδιο, είναι πολύ καιρό Δημήτρη πάλι. Οκ. Τι κάνεις? Ασχολούμαι με το front-end. Ποιος είναι ο τίτλος, θέλω να μας πεις. Ο τίτλος, οκ. Ο τίτλος είναι Software Engineering Manager και Head Front-end. Ωραίο. Αυτό. Cool, sounds cool. Άρα είσαι κεφάλι. Είσαι το κεφάλι. Κεφάλι, εντάξει, προσπαθώ. Head είναι το κεφάλι, εγώ μεταφράζω. Ναι, ναι, ναι. Κεφάλι. Όπως το πάρει κανείς. Ναι. Για λέγε, management ή development περισσότερο κάνει. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι το management είναι ουσιαστικά το DNA μου, under the hood, λόγω του background παρελθόντος, αλλά αυτό που μου κρατάει ενέργεια, δηλαδή μου δίνει motivation, είναι το development, δημιουργικότητα. Background. Background τώρα θα ξεκινήσουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Οκ, background θα το πω σε ένα λεπτό, θα προσπαθήσω. Έχω κάνει ένα τεράστιο career switch πριν από 5-6 χρόνια, 7 ξέρω εγώ. Πολεμικό ναυτικό πριν, σχολή ναυτικών δοκιμών και εκεί μας engineering. Άρα οπότε, κώδικα έμαθα στα πλοία να γράφεις. Δεν έμαθα στα πλοία, ξεκίνησε σαν ένα side project. Έκανα freelancing μέσω desk τότε, Upwork μετά. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει με backend. Όλοι με ξέρουν το frontend και τη JavaScript, αλλά δεν είναι αλήθεια. Έχω ξεκινήσει με backend. Και μια μέρα ένας client μου είπε ότι, ο Μάριος μου λέει ότι να ξέρεις ότι αν θέλω να βρω ένα backend engineer, βρίσκω σε ένα λεπτό 10. Αν θέλω να βρω ένα frontend engineer, βρίσκω σε 10 λεπτά έναν. Αυτό τώρα προ-backbone εποχής, πριν από εκεί χρόνια. Ναι, ναι. Οπότε αυτό λίγο με ακούστηκε interesting στη φάση που ήμουν ακόμα, γιατί το έκανα σαν side project όλο αυτό. Και ξεκίνησε η φάση με το frontend. Οπότε μπήκανε πολύ νωρίς όλη αυτή την τρέλα, πολύ πριν η S6 και όλα αυτά, στον frontend. Αλλά ναι, η βάση είναι backend. Οπότε δηλαδή αυτό με βοηθάει να έχω καλή αντίληψη. PHP, ναι. PHP, επειδή το είχα δει στο Joomla και το WordPress και θέλω να δω γιατί αυτά, πώς δουλεύουν, τι είναι από κάτω. Είναι το κλασικό παιδί μου και μετά καταλήγεις εκεί πέρα σε αυτά πολύ ωραία πράγματα τα οποία, ξέρεις, έχουμε 18 servers για να τρέχει η εφαρμογή μας στην παραγωγή και 32 για να μπορέσουμε να κάνουμε build το front-end μας. Εντάξει, και το web, έτσι, για να τρέξει το web. Δεν σε φέρουμε εδώ πέρα για να κράξουμε το JavaScript. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν διαφωνώ, να είμαι ειλικρινής, αλλά... Εντάξει, that's how it is. Έχει, χαβαλέ. Να κάνω τρεις γρήγορες ερωτήσεις τώρα. Θέλω να τις πετάξω μία της μπαμ μπαμ. Πρώτον, έχεις γράψει κώδικα σε πλοίο, true τώρα? Σε πλοίο, ναι, εννοείται έχω γράψει. Οκ. Εννοείται έχω γράψει. Δεύτερο. Λαπτοπάκι στην Παϊδεπολία. Λαπτοπάκι στη Βάρδια, Σαββατοκύριακο κτλ. Ιντερνετ είχες? Ιντερνετ, ναι, συνήθως δικό μου, στικάκι. Α, έπαιζες τέτοια φάση. Δεν ζαλιζόσουν να με φίλε με σε πλοίο? Κοίταξε, άμα έχεις μάθει να ζεις στο πλοίο, είναι λίγο συνήθεια μετά. Οκ, αν έκανες ταξίδια σε πολλά. Οπότε ναι. Έχεις κάνει τις ερωτήσεις. Ναι. Πήγαμε στην Πάγκα. Τελευταία. Εσύ, Γρήγορη, περίμενε. Όχι, δεν έχεις κάνει. Webpack ή Rollup? Να πω την αλήθεια, αυτό που έχω αντιληφθεί και καταλάβει με τα χρόνια είναι το Webpack είναι για κάτι πιο quick να παίξει γρήγορα plug and play. Το Rollup είναι περισσότερο για να έχεις reusable modules κτλ. Η αλήθεια είναι ότι με το Rollup κατά διαστήματα έχω συναντήσει προβλήματα. Και αυτό γιατί το Webpack είναι πολύ πιο well supported, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο community από κτλ. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα loader, ένα plugin χρειάζεται. Κάποιος το έχει κάνει κάπου, κάπως κάποτε. Το Rollup δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει πλεονεκτήματα, αλλά πλέον ενώ έβαλα για 2 χρόνια Rollup, τώρα το γυρνάω περισσότερο προς το Webpack για να μπορούν και όλοι οι engineers να κάνουν catch up και να βρίσκουν resources να διαβάσουν, να κάνουν. Γιατί έχει και αυτό value, το business value να μπορεί να είναι support κάτι και να εξελίσσεται από την ομάδα και όχι από τους πιο έμπειρους, α πούμε. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ.
Εγώ έχω θέμα που το κρατάω. Έλα, δώστε, δώστε. Και... Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι έχω ρωτήσει επανειλημμένα ποιο θα είναι το θέμα. Εννοείται ότι δεν ξέρεις. Και δεν το ξέρω. Ούτε εγώ δεν το ξέρω. Okay. Λοιπόν, Μάριον, βασικά και πάρει. Ναι, oh. Τι θα πει να είσαι senior software engineer? Ωραία, φίλε. Δηλαδή, ένα θέμα που θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε, γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά, δηλαδή τι γίνεται. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που οι προγραμματιστές είμαστε σε μια πολύ ευνοϊκή θέση και ξεκινάει ο άλλος και σου λέει: εγώ είμαι junior, εγώ είμαι mid, εγώ είμαι senior, εγώ είμαι super duper superman και τέτοια. Και πολλές φορές αισθάνομαι ότι έχουμε χάσει το νόημα του τι θα πει να είμαι senior, να είμαι manager, να είμαι team lead, να είμαι. Δηλαδή, υπάρχουν ρόλοι οι οποίοι δεν εξαρτώνται απαραίτητα ούτε με τα χρόνια εμπειρίας, ούτε με το πόσες γλώσσες ξέρεις να γράφεις, ούτε με το αν ξέρεις roll-up ή web-back ή οτιδήποτε άλλο, cool tool. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε χάσει πάρα πολύ. Και επειδή έχει τύχει να κάνουμε συζητήσεις με τον Μάριο, ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή το κρατούσα, κρατιέμαι πάρα πολλές εβδομάδες και θέλω να το συζητήσω, αλλά λέω θα το κάνουμε με τον Μάριο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει χαβαλέ. Και εγώ νομίζω έχει ενδιαφέρον. Ειδικά μας αυτή την τροχιά του μέσα σε όλο αυτό. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ πραγματικά είμαι self-taught, δηλαδή όντως έχω ξεκινήσει, έχω βρει ανθρώπους φωτεινούς αστέρες για μένα που πρέπει να τους ακολουθήσω και τους ακολουθώ ακόμα και βλέπω τον τρόπο που σκέφτονται. Και ήταν πάντα από το εξωτερικό αυτή η σύνδεση Αμερικάνοι. Με βοήθησε όλο αυτό πάρα πολύ στο να χτίσω ένα mindset πολύ πριν μπω στην ελληνική αγορά. Με το seniority και όλο αυτό νομίζω το έχουμε χάσει γιατί έχει γίνει λίγο couple τα τελευταία χρόνια λίγο με το κομμάτι των απολαβών, με το HR, με το ποιος είναι ο μισθός μου, όλα αυτά. Οπότε όλοι θέλουν να είναι seniors. Μην γελιόμαστε τώρα. Όλοι θέλουν να είναι seniors γιατί σημαίνει senior απολαβές. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το τι είναι senior, ίσως να είναι κάτι πάρα πολύ απλό να το περιγράψουμε, ίσως κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Σίγουρα senior δεν είναι κάποιος ο οποίος ξέρει πολλές γλώσσες ή πολλά frameworks ή πολλά libraries κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυξημένο impact. Ξέρει οι αποφάσεις του τι impact έχουν στο προϊόν που εμπλέκεται, στην ομάδα που εμπλέκεται, στον τομέα που εμπλέκεται, στον κλάδο που εμπλέκεται. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, ότι επειδή ασχολούμαι με το web, ξέρω ότι το να προτείνω να κάνουμε το Docs platform της εταιρείας με Gatsby είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Γιατί? Γιατί γράφουμε React, γιατί έχει πολύ καλό documentation, well support, πολύ καλό community. Το θεωρώ μια καλή απόφαση. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρω ότι αυτή η απόφαση πάει χρόνια πίσω μετά σε side effect, άμα κάτι δεν πάει καλά. Άρα δεν είσαι σύνδεση, γιατί το Gatsby δεν είναι καλό για blog. Σωστά. Οπότε είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει impact και κυρίως στις αποφάσεις και στα άτομα τα οποία συνεργάζει. Δηλαδή, ανεβάζει το επίπεδο όλης της εταιρείας, του τεχνολογικού τομέα στο οποίο λέει τη γνώμη του, βοηθάει να πάρουν κάποιες καλές αποφάσεις, εννοείται πως μπορεί να κάνει λάθη, άνθρωπος είναι, και ανεβάζει συνεχώς όλη την ομάδα προς τα πάνω. Δηλαδή, σπρώχνει να διαβάσει ο κόσμος, να δει νέες τεχνολογίες, να γράφει πιο απλά, γιατί έχουμε μπερδέψει. Δηλαδή, στη φάση όλοι που ξεκινάμε, όλοι θέλουμε να γράφουμε έτσι ένα εντυπωσιακό κώδικα, να είναι λίγο έτσι. Πραγματικά πλέον είμαι τρομακτικός λάτρης του απλού if. If, ναι. Φίλε. Όχι 85 ternary operators, nest κτλ. If. Μα γιατί, αφού βρήκαν στο εκδικό, μιλάμε, έχω βρει μια βιβλιοθήκη που τη γράφει, maybe κάτι και βάζει 8 παραμέτρους και μετά στο τέλος πετάει ένα αυγό. Όχι, έχει μεγάλη σημασία και βασικά θέλω να πιαστώ από αυτό που λες, γιατί νομίζω, ρε παιδί μου, ότι ενώ έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λογικό άλμα μπροστά. Και έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι στο δικό μας κλάδο, ενώ παλιά, ρε παιδί μου, πήγαινες και σου έλεγε, ξέρω εγώ, τι πτυχίο έχεις, ξέρεις, υπήρχαν κάποια ακαδημαϊκά στοιχεία τα οποία κρίνανε το μισθό σου και πολλά άλλα πράγματα. Στο δικό μας κλάδο, καλός κακός, δεν θα το κρίνουμε τώρα αυτό, ενώ μπορούμε, αλλά δεν μας πάρει η μέρα. Αλλά καλός κακός, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε, ξέρεις τι, άμα εσύ μπορείς να μου αποδείξεις ότι μπορείς να μου κάνεις το ίδιο να μου κάνεις, δεν με νοιάζει το αν έχεις πάρει πτυχίο ή τι πτυχίο έχεις πάρει. Και δεν κάνουμε διακρίσεις σε άτομα που έχουν πάρει, για παράδειγμα, πτυχίο από ΤΕΙ ή που έχουν engineering ή όχι, ή που δεν έχουν κάνει πτυχίο. Άρα γι' αυτό βλέπεις άτομα, ξέρω εγώ, σαν. Όπως και τους τρεις. Οι οποίοι, ενώ ρε παιδί μου, σε έναν κόσμο ενδεχομένως πριν από 15-20 χρόνια, ίσως να λέω και πολλά, ρε παιδί μου, και πιο νωρίς, να μην μπορούμε να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Τώρα, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ξεφύγει από αυτό και ξαφνικά έχουμε φτιάσει να μετράμε το seniority και την εμπειρία και το πόσο μπορεί να έχεις όντως επαφή με την εταιρεία και να βοηθήσεις ομάδα να πάει μπροστά με το γράφω 3 χρόνια ή 5 χρόνια ή
μπορεί ξέρω εγώ να γράφω 3 χρόνια JavaScript, 3 χρόνια Python και να μην θεωρούμε senior Python, γιατί ενώ μπορεί κάποιο να γράφει 5 χρόνια Python μόνο και να θεωρούμε ότι αυτό είναι καλύτερο γιατί γράφει παραπάνω Python. Νομίζω ότι μετά από 1-2 χρόνια, μετά από κάποιο σημείο που αποκτάς μια εμπειρία και θέλω να το συζητήσουμε πάρα πολύ το ποιο σημείο θέλουμε ότι είναι αυτό και τι είναι όλα αυτά που λες ότι δίνεις στην ομάδα, αλλά μετά από ένα σημείο οι γλώσσες και όλα αυτά και οι τεχνολογίες είναι και ψηλά διάφορες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Νομίζω ότι το θέμα του seniority και της ιεραρχίας όπου έχεις από άποψη skills είναι πολύ σχηδές. Δεν μπορείς να το δεις ότι είναι μόνο τα χρόνια τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι μόνο η γλώσσα που ξέρω. Σίγουρα δεν είναι μόνο τα χρόνια, γιατί αυτό γίνεται τελευταία. Δηλαδή λες, εγώ αφού είμαι 5 χρόνια developer, είμαι και senior. Επίσης, ότι έχεις. Εντάξει, είναι λιγότερο σημασία η τεχνολογία και περισσότερο σημασία το πόσο οικία νιώθεις μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται software development. Για μένα, αν με ρωτήσεις, αν πρέπει να δώσω έναν ορισμό, ποιος είναι ο senior, για μένα ο senior είναι όπως είναι η ιεραρχία και είναι κάτω-κάτω τα φύλλα. Για μένα, ο senior είναι το πιο υψηλό επίπεδο που μπορείς να φτάσεις χωρίς να έχεις κάποιον από κάτω σου. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ μια εταιρεία η οποία δεν μεγαλώνει, βγάζει λεφτά αλλά δεν προσλαμβάνει και πλέον έχει seniors, principal, CTO, ξέρω εγώ από πάνω. Μπορώ να το φανταστώ αυτό. Θεωρητικό ότι principal έχουν από κάτω άτομα. Ενώ ρε παιδί μου δεν είναι. Πιθανόν όχι. Άμα δεν είσαι manager, δεν είσαι άτομο βασικά. Ναι, εντάξει, συνήθως νομίζω οι principal engineers απλά έχουν κάποιο. Το είπαμε, αν έχω καταλάβει καλά, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό πρωτοβουλίας που μπορούν να πάρουν. Δεν χρειάζονται. με αυτή τη λογική το είπα. Συνήθως νομίζω δεν χρειάζεται να διοδοτηθούν από κάποιον για να βγάλουν σωστά, κάτι. Σωστά. Αλλά για μένα το senior είναι το ψηλότερο χαμηλό επίπεδο που μπορεί να φτάσει κάποιο σαν developer πριν πάει. Δηλαδή που ακόμα χρειάζεται reviews, ακόμα χρειάζεται να είναι μέρος ενός μεγαλύτερου process. Ενώ όταν ξεφεύγεις από αυτό, που κάτι γνώμη μου, για να ξεφύγεις πρέπει να είσαι πάνω από 10 χρόνια εργαζόμενος κάπου, δηλαδή να έχει. Πας σε άλλα επίπεδα που πλέον ξέρεις, κάνω κάτι αυτό, το δοκιμάζω, παίρνω την ευθύνη. Και αυτό είναι το επόμενο επίπεδο από το senior για μένα. Κοίτα, άμα πάμε να το πάμε senior και principal, νομίζω μετά πάμε σε καθαρά ρόλους μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία πρέπει αναγκαστικά να έχει επίπεδα προγραμματιστές και να κρίνει το πόσο καιρό έχει στην εταιρεία, να έχει προαγωγές κλπ. Οπότε δεν θέλω να μείνουμε τόσο πολύ στον τίτλο senior. Ναι. Πάντως είναι ουσιαστικό το θέμα. Δεν είναι πόσο χρόνο, είναι πόσες γλώσσες γράφω, δεν μετριέται. Είναι αυτό που είπε ο Μάριος, είναι τι αντίκτυπο έχω εγώ εδώ πάνω. Είναι θέμα impact. Πάντως είναι γενικώς δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά να πούμε και γιατί τα συζητάω πολλές φορές με engineers στα one-on-one ή σε συζητήσεις καφέ, χαλάρα κτλ. Είναι ότι καταρχήν το να μην είσαι senior δεν είναι κακό. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή αυτή τη υπερπροβολή σε social networking, Twitter, LinkedIn, whatever. Ξαφνικά πράγμα στο senior. Παιδιά, όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Προσωπικά θεωρώ ότι ξέρω μια μικρή λίμνη στον ωκεανό. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, OK, ξέρω εγώ, Django. Αν πάρω το documentation, να φτιάξω 5 endpoints, θα το κάνω το απόγευμα. Αλλά αυτό τι με κάνει, senior, Django engineer. Θέλω να πω ότι έχω το επίπεδο τη αντίληψη, αλλά. Ο κόσμος λίγο μπερδεύεται με αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι πρέπει να είμαι senior, πρέπει να έχω super εμπειρία και να υπάρχουν άλλα σοβαρά. Λάθος. Ο πιο σημαντικός ρόλος για μένα είναι ο junior, το ανάποδο. Δηλαδή να χτίσει ένα σωστό mindset, το mindset του continuous learning. Ότι συνεχής προσπάθειας, συνεχή βελτίωση, ανοίγω τα αυτιά, ανοίγω το μυαλό. Πιο σημαντικό. Και προσπαθώ να δω για ποιο λόγο άλλος μου λέει βάλει ένα if, ενώ του φέρνω μια merge request με 15 ternary operators nested. Έχει κάποιο point. Και εγώ θέλω να εντυπωσιάσω. Αλλά τελικά αυτός μου λέει κάνε το απλό, keep it simple. Γιατί θέλει να είναι maintainable, θέλει να εξελιχθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα με το θέμα του senior, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επειδή κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει λίγο εμπόρευμα το seniority στο marketing, υπάρχουν εταιρείες ας πούμε που λένε ότι okay, είναι senior ο Αντώνης, γιατί γράφει 3 χρόνια, κάνει 3 χρόνια web development, γράφει Python. Ή εμείς στα 2 χρόνια τους θεωρούμε senior. Το οποίο αυτό νομίζω ότι στους ανθρώπους που είναι πιο junior, πιο junior όχι τεχνικά, junior επαγγελματικά, δηλαδή έχουν μικρή διάρκεια στην οποία κάνουν το προστοζήν τους μέσω του software engineering, μπερδεύονται σε αυτό γιατί σου λέει ότι ο φίλος μου, ο οποίος είναι στην χή εταιρεία, τον αποκαλώ είναι senior. Γιατί εσύ με λες junior στα 3 χρόνια, ενώ ο άλλος είναι 3 χρόνια και είναι senior. Θέλω και εγώ να είμαι senior. Γιατί το senior σημαίνει είναι πιο cool στο Twitter και σημαίνει ενδεχομένως και κάποια χρήματα παραπάνω.
και γενικώς όλο αυτό με τα χρόνια και τα λοιπά μας έχει αποπροσανατολίσει στο ότι δεν κοιτάμε την αποδοτικότητα των ανθρώπων και την πραγματική τους προσφορά σε μια εταιρεία, σε ένα προϊόν, σε μια ομάδα, σε μια τεχνολογία. Μετράμε τα χρόνια που. Τα χρόνια όπως πολύ καλά ξέρετε, και μπορώ να το πω εγώ από το δημόσιο. Από πού, για πες. Ναι, παιδιά, είναι εντελώς λάθος μέτρικ. Ναι. Είναι εντελώς λάθος. Και το θυμάστε από το δημόσιο, ο παλιός. Είναι 15 χρόνια, άρα μην του μιλάτε. Ίσα-ίσα, δηλαδή κάποιος που γράφει 15 χρόνια στο software engineering έχει και αντίστοιχη ευθύνη. Δηλαδή, να κατευθύνει το προϊόν, να κατευθύνει την εταιρεία, να πει τη γνώμη του, που μπορεί να είναι λάθος, αλλά σίγουρα έχει λάβει υπόψη του πολλά πράγματα παραπάνω από κάποιον λιγότερο εμπειρό. Όλο αυτό. Και στο δημόσιο θυμάμαι ότι κάποιος ήταν 15 χρόνια, ξέρετε, δεν του μιλούσαμε, αυτός είναι ο πάλιωρας, είναι ο υπόλογος, λέω, μην του μιλάς. Στο software engineering δεν είναι έτσι. Και έχει αλλάξει πλέον το engineering που κάποτε είχαμε του senior. Εγώ θυμάμαι, έχω ζήσει σε εταιρεία, να υπάρχει ο senior και να μπορεί να του μιλήσει μόνο ο CTO. Γιατί ήταν υποτιμητικό να του μιλήσουν οι άλλοι. Όντως. Πλέον, παιδιά, δεν μπορεί να ισχύει στο σύγχρονο αυτό. Στη σύγχρονη σκηνή του engineering δεν παίζει. Ο engineer πρέπει να είναι ένα κοινωνικό on, το οποίο έχει πολύ διάδραση με τους υπόλοιπους, κάνει share, ακούει, μοιράζεται, συζητάει. Και γι' αυτό και το agile και όλα αυτά ανθίζουν. Πρέπει να είναι ένα on το οποίο είναι πολύ κοινωνικό και πολύ λειτουργικό μέσα σε μια ομάδα. Όχι μόνος του πάρα αυτό το μπλοκ και από τάση την άλλη δεύτερα φερτό. Αυτό έχει πεθάνει πλέον. Νομίζω ότι και σε αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άμα σε χάθεσαι μόνο σου και γράφει κώδικα χωρίς να επικοινωνεί με κανένα ποτέ, είναι λίγο δύσκολο να θεωρηθεί senior, θεωρώ, όταν δεν έχει δουλέψει και την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με άλλου developers. Ναι, παλιότερα θα μπορούσα να πει ότι είμαι senior, φέρε μου 10 τάσκε, θα τα κάνω σε μία μέρα αντί για τρεις. Πλέον δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ πιο ευρύ ο όρο, α πούμε, η έννοια του. Και δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνονται όλοι οι engineers. Όχι, νομίζω ότι υπάρχουν γενικά θεματάκια και βασικά εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο δρόμος μιας καριέρας ενός μηχανικού λογισμικού ή τέλος πάντων ενός προγραμματιστή, να πούμε πιο όμορφα. Ωραία. Εγώ βλέπω εκεί πέρα ότι είναι τρεις οι δρόμοι που μπορείς να πάρεις. Είναι είτε που θα πας αναγκαστικά κάποια στιγμή προς το management, τη διαχείριση ανθρώπων, γιατί είναι μια φυσική εξέλιξη και αφού έχεις μια μεγάλη εμπειρία ως προγραμματιστής, μπορείς να καταλάβεις ενδεχομένως τη διαχείριση ή το έχεις, γιατί δεν το έχουν όλοι έτσι, δηλαδή δεν είναι τέτοιο. Και θα πάω να κάνω αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι θα πάω και θα ηγηθώ μια ομάδα, θα γίνω team leader, ας πούμε. Ή όπως θες πες, δεν έχει σημασία βασικά το πώς θα αποκαλείς. Δεν θέλω να μείνω δηλαδή σε ορισμούς, γιατί οι ορισμούς θα βρούμε, ξέρεις, ποιους δύο. Αλλά πάω ουσιαστικά να ηγηθώ τεχνικά κάπου. Δηλαδή να γίνω chief architect, να γίνω δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να μανατζάρει ανθρώπους, δεν το έχω ρε παιδί με αυτό, αλλά μπορώ να εμπνεύσω ανθρώπους, να τους εξηγήσω τεχνικά πράγματα, δηλαδή να τους πω μπροστά. Και υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος είναι ρε παιδί μου ο κλασικός μοναχικός καβαλάρη, ο οποίος είναι πολύ καλός που κάνει, είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ τέτοιο, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, θέλω κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή υπάρχουν όρια που μπορεί να το κάνει. Σε μια ιεραρχία σίγουρα. Γιατί η αξία που μπορεί να παρέχει μια εταιρεία πολλαπλασιάζεται όταν εσύ μπορεί να επηρεάσει παραπάνω άτομα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι ρε παιδί μου δύο φορές πιο καλός, πιο γρήγορος μηχανικός από τον Μάριο, ωραία. Και μετά, επειδή γίνομαι συνέχεια καλύτερος και καλύτερος, γίνομαι τρεις φορές καλύτερος. Παίρνω παραπάνω λεφτά από τον Μάριο. Αν ο Μάριος καταφέρει να επηρεάσει άλλα δύο άτομα, ξαφνικά με έφτασε. Άμα επηρεάσει άλλα πέντε άτομα, με πέρασε. Και δεν μπορούμε τίποτα να φτάσω εκεί πέρα. Γιατί έχω κάνει μια υπερπροσπάθεια για να φτάσω στο 3P, γιατί υπάρχει το κλασικό το 10P μηχανικός και αυτό. Θα πιάσουμε, μιλάμε πολλά μπάζλ σήμερα. Αλλά βλέπεις λοιπόν ότι όσο μπορεί να επηρεάσει άλλους ανθρώπους, αυτό το πράγμα ξαφνικά έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, αν εγώ ρε παιδί μου μπορώ να πάω να πάρω δύο ή τρεις πιο καινούριους μηχανικούς, οι οποίοι τώρα μαθαίνουν και βλέπουν, για να μπορέσω αυτούς να τους κάνω 10% καλύτερους, από το να γίνω εγώ 2% ή 5% καλύτερος, γιατί δεν μπορώ ούτε πώς θα δουλέψω. Έχω κάποιες ώρες εβδομάδα. Θες να δουλέψω παραπάνω, θα δουλέψω παραπάνω. Δηλαδή, αλλά όλο αυτό έχει όριο. Πρέπει να μπορείς να προϊοντικοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνεις. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές με τον Μπάρι. Εμείς την δουλειά που κάνουμε λέμε ωραίο το consulting, αλλά δεν θέλουμε να χρεώνουμε την ώρα μας. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις η αξία που παράγεις να μην εξαρτάται από την ώρα σου. Αν εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, γίνομαι καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος, αυτό έχει ένα όριο στην εβδομάδα μου. Αν μπορώ να επηρεάσω άλλους ανθρώπους, ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται. Εκεί δηλαδή είναι το. Και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβω ότι εκεί πρέπει να πάμε. Δεν έχει σημασία να είμαι εγώ καλύτερος στον Μπάρι, έχει σημασία να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Και η ομάδα να είναι καλύτερη επειδή είμαι και εγώ εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι και το χαρακτηριστικό ρε παιδί μου του ανθρώπινου είδους αυτό. Δηλαδή, είμαστε, δημιουργούμε αγέλες που μαζί κάνουμε πράγματα. Το να πεις, ξέρεις, εγώ μόνος μου κάθομαι Emacs και βγάζω γράφω 5 κιλά κώδικα σε 10 δευτερόλεπτα. Η αξία είναι
στην πραγματικότητα πολύ. Έχει πολύ σημασία επίσης να μπορείς να επικοινωνήσεις και λίγο και με άτομα τα οποία είσαι team lead σε μια ομάδα και να μεταφέρεις πληροφορία, αλλά να μπορείς να μιλήσεις και με όχι τόσο τεχνικά άτομα για να μπορείς να μεταφράσεις πράγματα. Φαντάζομαι ότι έχει σημασία και αυτό. Δηλαδή, μένα στο δικό μυαλό έχει. Δηλαδή, όσο πιο senior είναι κάποιος, τόσο πιο ευρύ φάσμα περιμένει να έχει. Όχι να είναι καλός σε άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν γλώσσες επικοινωνίας. Πάντως, εγώ να πω, όταν έκανα το switch από το. Από το πολεμικό ναυτικό στο software engineering και δεν εννοώ πλέον μοναχικός καβαλάρης σαν freelancer, παίρνω task κάνω και μπήκα σε μια κανονική εταιρεία και άρχισα μετά να μιλάω με κόσμο και να βλέπω ένα πράγμα το οποίο με εντυπωσίασε αρνητικά ήταν το πόσο κακό management υπάρχει. Δηλαδή, ερχόμενος από το δημόσιο και το πολεμικό ναυτικό θεωρούσα ότι θα βρω κάτι πάρα πολύ καλύτερο γιατί υπάρχει κοινό σκοπό σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν collaborate το οποίο είναι να πετύχει το προϊόν, να πετύχει εταιρεία, να πετύχει ομάδα. Whatever. Ξαφνικά είδα το εξής, την εξής παθογένεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν και 35ρίζουν, 40ρίζουν, είναι πάρα πολύ καλοί στην PHP, στο DevOps, ξέρουν Kubernetes, δεν ξέρω whatever, και ξαφνικά είναι project managers. Κάνουν build στατικά αρχεία στην Kubernetes. Και ξαφνικά, ας πούμε, η εταιρεία λέει ποιος είναι ο πιο παλιός που έχουμε, γιατί πάλι ο παλιός παίζει ρόλο, αυτός, ωραία, αυτός ας αναλάβει το τμήμα. Αυτό δυστυχώς δεν είναι κάτι που δουλεύει πάντα. Δηλαδή, ο πιο έμπειρος στην Python δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος που μπορεί να μιλήσει για ένα προσωπικό ζήτημα, σαν ένα one-on-one με έναν junior engineer που είναι στην ομάδα του, για να τον βοηθήσει να του δώσει κίνητρο κτλ. Motivation. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση τα τεράστια egos που υπάρχουν. Δηλαδή, έχω ζήσει άνθρωπο ο οποίος να μην αποδέχεται, όντας αρκετά έμπειρος, να μην αποδέχεται να του κάνει ένας σαφώς λιγότερο έμπειρος review. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι το review πρέπει να είναι classless. Κάνω μια merge request, πρέπει να μπει ο ενός χρόνου engineer και να πει Μάρια, εδώ αυτό πώς το τεστάρουμε. Πώς καταλαβαίνεις ποιος χρησιμοποιεί GitLab, ε. Ναι. Merge request, όχι, όχι, συνέχισε. Εντάξει. Ήθελα να προλάρω λίγο γιατί ήταν πολύ σοβαρή. Ναι, GitLab έχουν πέσει τώρα 4-6 χρόνια με GitLab. Παλιότερα ήταν GitHub, αλλά δεν ξέρω. Οκ. Οπότε όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι και θέμα culture, DNA. Το έχουν οι engineers. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην είναι καλός στο management. Γιατί σαν προσωπικότητα δεν του κάνει και πολύ κλικ. Δεν είναι κακό. Μπορεί να θες να γίνεις ένας μηχανικός και να πας να ηγηθείς σαν μηχανικός. Δηλαδή, να γίνεις αρχιτέκτονας, εφαρμογής, να γίνεις τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις έναν πολύ καλό manager ή κάποιον για να μην έχεις καλή επικοινωνία με ανθρώπους και να μπορέσεις να πας μπροστά. Είναι τελείως διαφορετικό. Και εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις εκεί ποιο είναι το λογικό σφάλμα. Όσο περισσότερο δουλεύεις σαν προγραμματιστής, μαθαίνεις να δουλεύεις παραπάνω κώδικα, κείμενο στην πραγματικότητα. Αλλά θεωρείς αυτομάτως ότι όσο περισσότερο κάποιος ασχολείται με κείμενο, είναι καλύτερο στο να διαχειριστεί ανθρώπους. Είναι άσχετο. Είναι άσχετο. Το κείμενο είναι κάτι στατικό. Οι άνθρωποι είναι ό,τι πιο δυναμικό υπάρχει. Σωστά. Δεν ξέρεις. Κάτι έτυχε σε ένα χθες και δεν είναι καλά σήμερα. Σωστά. Ή κάτι έτυχε χθες και είναι πολύ καλά σήμερα. Είναι πολύ διαφορετικός παράγοντας. Εμένα αυτό προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή η καλή αντίληψη της δομής, της ιεραρχίας. Δηλαδή με κάποιον μπορεί να είμαστε φίλοι, να πίνουμε μπύρες μαζί, δεν ξέρω τι, να κάνουμε μαζί και διακοπές. Αλλά άμα είναι αυτός ο CTO και εγώ είμαι ο head, whatever, όχι ο junior και εγώ. Μιλάμε τώρα για τίτλους. Αν πει Μάρια, θα κάνουμε έτσι, θα κάνω έτσι. Θα του πω τη γνώμη μου, θα πει ναι, αλλά καλύτερα αυτό. Τελείωσε, κάνουμε αυτό. Που είναι business, είναι απλό. Και αυτό ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να λέμε μεταξύ μας χαχαχαχαχού στο Twitter, OK. Δεν το πιστεύει ο κόσμος μέσα του. Δηλαδή, υπάρχουν τα egos ότι ναι, αλλά είναι λίγο tricky. Και πάλι βλέπουν τα χρόνια εκεί. Δηλαδή, πάλι εγώ γράφω 10 χρόνια Java, 10 χρόνια PHP, 10 χρόνια JavaScript. Πρέπει να είμαι ο CTO. Δεν είναι απαραίτητα έτσι. Καλά, ειδικά CTO είναι μια θέση, όλες αυτές οι θέσεις που πρέπει όχι μόνο να καταλαβαίνεις τεχνικά το domain σου, ανθρώπινο δυναμικό πάντα, αλλά σχεδόν πάντα χρειάζεται να αντιλαμβάνεσαι και οικονομικά, δηλαδή οικονομικό αντίκτυπο αποφάσεων το οποίο παίρνεις. Όχι να. Σωστά, priorities. Δηλαδή, ακόμα και happiness των engineers, προφανώς, γιατί ένας happy employee είναι σαφώς πιο παραγωγικός από έναν δυσαρεστημένο. Καλά, είναι φοβερό γιατί κάθε φορά που αλλάζεις, τώρα δεν μιλάμε να αλλάξεις από developer 1 σε developer 2, γιατί είμαστε σε μια πιο τυπική εταιρεία, ξέρω που έχουν. Σκαλιά, αλλά να πας ρε παιδί μου από developer σε manager και από manager σε τέτοιο. C-level, τέτοιο, C-level executive. Είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν νοείται να είσαι CTO και να μην καταλαβαίνεις το business εταιρείας, να μην καταλαβαίνεις πώς αυτό συνδέεται σε χρήματα και τέτοια πράγματα.
Ναι, δεν είσαι οικονομικάριος, δεν είσαι στο finance, αλλά δεν μπορείς να μην καταλαβαίνεις τι θα πει προσλαμβάνω να πραγματιστεί, τι κόστος έχει αυτό, τι return investment θα σου φέρει αυτό και. Σωστά. Πόσα έχει νόημα να δώσω σε cloud και σε υπηρεσίες τέτοιο, δηλαδή. Ναι, δηλαδή από το πιο απλό, από τα laptops τα οποία θα αγοράσεις στους προγραμματιστές, μέχρι το τι εργαλεία θα πληρώσεις για να είναι πιο παραγωγική, αν θα έχεις training budget, αν θα. Όλα αυτά δεν είναι δουλειά. Είναι του ιδιώτε. Το οποίο δεν έχει να κάνει με το πόσα χρόνια γράφεις κώδικα. Καμία μου σχέση. Καμία. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρει τη διαφορά του WebAC με το Rollup, το tree shaking. Όλα αυτά να είναι τρομακτικά τεχνικά. Τι σε νοιάζει. Με τρομακτικά τεχνικά. Κάποιοι όμως πιστεύουν ότι αυτό είναι. Ότι άμα είμαι τόσο καλός τεχνικά, είναι λάθος. Έχω παράδειγμα εταιρείας πολύ μεγάλης ελληνικής, η οποία ο CTO δεν ήταν τεχνικός οριακά. Δηλαδή ήξερε να καταλαβαίνει βασικά συστήματα και πώς δουλεύουν. Και απλά ήξερε πάρα πολύ καλά το domain, το business και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να διαχειριστεί. Γιατί. Το black box τα άλλα. Black box. Εντάξει, προφανώς καταλάβουν έρευνα. Συσσαγωγικά. Αλλά όταν έλεγε γράψει αυτό, προφανώς δεν μπορούσε να γράψει. Δεν ήταν προγραμματιστής. Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ότι οι engineers τέτοια άτομα δυσκολεύονται να τα αποδεχτούν. Αυτό πήγα να πω τώρα. Είναι πρόβλημα. Εμένα το έχω στο μυαλό μου επειδή το έχω ζήσει. Αρχικά, εγώ μπαίνοντας στον χώρο, είχα και έχω προφανώς πολύ καλές βασικές αρχές του marketing. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Στο engineering όμως δεν ήμουν τόσο καλός. Σίγουρα. Και sky. Δεν υπάρχει όριο. Μπορείς όσο γράφεις, βελτιώνεσαι και εξελίσσεις όλα. Αλλά για να μου ανοίξει η πόρτα και οι άνθρωποι να με αποδεχτούν και να μπορώ να μιλήσω επίσης ώρες και να ακούσουν την άποψή μου, δεν έπαιζε καθόλου ρόλο το marketing. Ναι. Γιατί αν δεν μπορούσα να χτίσω μια μικρή εφαρμογή γρήγορα, εύκολα, απλά, λειτουργικά, whatever. Who gives a fuck, για το management. Mm. Τώρα πλέον εννοείται πως έχει τρομακτικό δόλμα και κουμπώνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να γίνεις αποδεκτός σε αυτό το κομμάτι, ο άλλος πρέπει να καταλάβει ότι νιώθεις κιόλας, έτσι, ότι μιλάτε την ίδια γλώσσα. Κοίτα, πρέπει να νομίζω ανάλογα και με τη θέση, έχει διαφορετικά σημεία που ο άλλος θα χρειαστεί να καταλαβαίνεις για να σε αποδεχθεί. Δηλαδή, αν θες να γίνεις ένας manager 3, 5, 10 developers, σίγουρα πρέπει να μπορείς να μιλήσεις και να καταλάβεις βασικά πράγματα μαζί τους. Ενδεχομένως κάποιος ο οποίος πάει για C-level. Να είναι πιο σημαντικό να μπορέσει να μιλήσει με 10 team leads ή 5 ή δεν ξέρω πόσο έχει από κάτω και να μπορέσει να καταλάβει αρχιτεκτονική και να καταλάβει τι σημαίνει server. Μπορεί να μην έχει σημασία αν μπορεί να γράψει ένα front-end application ή ένα back-end. Νομίζω έχει σημασία εκεί πρώτα απ' όλα να ξέρει που θα μπλεχτεί πρώτον και δεύτερον εκεί που θα μπλεχτεί, όντω η εμπειρία σου και η θέση σου να φέρνει αντίκτυπο σαν άποψη και όχι το είμαι CTO και επειδή είμαι CTO θα χρησιμοποιήσουμε Rollup και όχι Webpack ή Parcel και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, δεν έχει. Αυτό. Μπορεί πιθανόν σε κάποιες εταιρείες ο CTO αυτό να το κάνει. Αλλά για να το κάνει σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει όντως μια περιστατωμένη άποψη. Ναι. Τώρα, νομίζω αυτό το οποίο λέει ο Μάρος είναι η περίπτωση που εγώ επειδή είμαι CTO, ανεξαρτήτως του αν εγώ γράφω κώδικα ή όχι, επειδή στο λέω θα γίνει έτσι και δεν έχει σημασία να ξέρω ή όχι. Ναι. Το οποίο συμβαίνει γενικά. Εννοείται συμβαίνει. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά το έχουμε παρατηρήσει σε κάποιο βαθμό. Σωστά. Sorry, κάτι να πεις. Ναι. Κοίταξε. Γενικώς, απλά αυτό με το manager, εγώ δεν συμφωνώ με τους junior κτλ. Και το πιάνω λίγο από την αρχή της κουβέντας, είναι ότι πιστεύω πλέον όπως εξελίσσεται το engineering το 2020 πλέον, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι senior, είναι και επαγγελματικά senior, αυτό μην το ξεχνάμε. Mm. Δηλαδή έχει γράψει χρόνια ζωής που σηκώνεται και γράφει 8 ώρο. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχει γράψει μόνο 3 χρόνια React. Είναι πιο σύνδετο. Αυτό το έχει δώσει αρκετή εμπειρία κτλ. Οπότε ένας τέτοιος άνθρωπος σε όλο αυτό έχει μάθει πολλά πράγματα, όπως να είναι self-managed. Δηλαδή, μπορεί να μην γουστάρουμε κάποιοι σαν engineers και τα λοιπά το management ή θεωρούμε okay, black sheep manager και αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα και με το agile και με το collaboration που βλέπουμε σε ομάδες, το να μπορείς μόνος σου να κάνεις articulate, ένα ticket, μια ιδέα, μια πρόταση, ένα bug στο να περιγράψεις ότι αυτό είναι defect, υπάρχει πρόβλημα, να μπορείς να το περιγράψεις, είναι skill. Δεν θα το περάσει με κάποιο μαγικό τρόπο στους άλλους. Οπότε αυτό παλιότερα σε μπορεί να μην το έκανε. Να λέγε. Είναι το QA, whatever. Παίζει με μένα τι να κάνω. Και μπράβο. Πλέον δεν είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι όσο μεγαλώνει η εμπειρία, μεγαλώνει το impact, μεγαλώνει οι παραστάσεις, το βασικότερο skill πιστεύω που μαθαίνεις είναι να μιλάς λιγότερο. Να ακούς περισσότερο. Δηλαδή, μιλάω με ανθρώπους και μου λένε ότι
ναι, ξέρεις τι, να τώρα γράφω 5 χρόνια κώδικα, 6 χρόνια είναι αυτό και θέλω να βρω έναν τρόπο να μπορώ να πείθω περισσότερο τους άλλους. Και του λέω αυτό είναι εντελώς λάθος σαν mindset. Πείθω τι σημαίνει να περάσει τη δικιά σου ιδέα. Την αποψάρα σου. Σωστά. Να περάσει το εντελώς το personal preference σου. Γιατί να μην το πάρεις ανάποδα και να πεις ότι να μάθω να ακούω. Να μάθω να ακούω τι θέλει να μου περάσει ο Αντώνης, να μου περάσει ο Πάρης, ποια είναι η ιδέα, να τη βάλουμε κάτω γιατί μπορεί να έχω λάθος. Mm-hmm. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, οπότε μαθαίνεις να ακούς. Οπότε, αν το πάμε σε level, ειδικά CTO κτλ. Ή head, whatever, είναι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ακούει. Mm-hmm. Το να ακούς, δηλαδή πληρώνεις και για να ακούς. Είναι βασικό. Αυτό μου είχε μείνει, το είχε πει ο Steve Jobs σε μια συνέντευξη, αυτή την κλασική που είναι με τον τύπο με τον goatee, με τα άσπρα μαλλιά. Τέλος πάντων, είναι. Με τις κόκκινες καρέκλες. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Yeah. Και του λέει πώς προσλαμβάνεις, πώς κάνεις manager ανθρώπους. Δεν θυμάμαι. Και λέει ο Steve Jobs ότι παίρνουμε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε τι θα κάνουμε. Και παίρνουμε ανθρώπους για να τους λένε τι να κάνουμε. Και λέει, γιατί διαφορετικά λέει δεν έχει νόημα όλο αυτό. Και το ρωτάει ο άλλος και λέει. Εσένα δικές σου ιδέες περνάνε. Λέει προφανώς λέει και περνάνε και δικές μου ιδέες. Δεν είναι ότι φαίνεται και ότι μου λένε το κάνω, αλλά θέλεις να φέρεις ανθρώπους για να τους ακούς mm-hmm. στην πραγματικότητα. Λέει αυτό, αυτό ακριβώς το οποίο είναι μάλιστα. Εντάξει, το αν θα περάσει κάτι όχι, εννοείται είναι στην ευθύνη του εκάστοτε manager. Αλλά θες κάποιον που η γνώμη του μετράει, όχι που ξέρει. Όχι που, που απλά κάνει αυτό το οποίο θα του πεις. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω ένα παιδί μου κόσμο που θέλει να πάει σε, να μπει σε μια εταιρεία και να είναι σημαντικό, να πάρει ρόλο κτλ. Και θέλει να ακουστεί. Και με την πρώτη ευκαιρία πιάνω αρκετούς ανθρώπους να μην θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάτι που έρχεται έμπειρος, και ας πούμε με χέρι τον έρχεται κάποιος σύνορα, θα μου πει Μάρια, να δούμε αυτό και αυτό. Και μόλις δω ότι σε εκείνον γίνεται αντίστοιχα πρόταση από έναν αρκετά λιγότερο έμπειρο και δεν του δίνει καμία σημασία, να. Είναι τρομακτικά κακό. Γιατί εκεί που θέλεις να δεις ο άλλος πραγματικά ποια είναι η μαγιά την οποία είναι φτιαγμένος, είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται ανθρώπους κάτω από αυτόν. Inferiors. Γιατί σε σένα θα, θα το παρουσιάσει προφανώς διαφορετικά. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται εκείνος την ομάδα τους λιγότερους έμπειρους. Ναι. Καλά, εκεί πέρα ειδικά κάτι το οποίο έχω δει πολύ συχνά να γίνεται είναι ότι άτομα είτε παλιώνουν σε μια εταιρεία οπότε παίρνουν μια πιο ηγετική θέση, είτε για κάποιους προγραμματιστές, είτε σε μια ομάδα ότι έχουν τον πρώτο λόγο ή κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, αναγκάζονται να φτάσουν ρε παιδί μου ένα βήμα πιο μπροστά και σιγά σιγά πρέπει αναγκαστικά. Που μάλλον δεν τους γίνεται ξεκάθαρο από την εταιρεία, που αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να επηρεάσουν άλλα άτομα. Θα πρέπει να μπορέσουν να τους κάνουν να πάνε μπροστά, να τους ακούσουν τις ιδέες τους, να μεταφέρουν τις ιδέες τους, γιατί πάντα δεν υπάρχουν τα links όλα, αλλά να τις μεταφέρουν σωστά προς τα πάνω, αυτές πρέπει να περάσουν και το καθεξής. Και σου λέει, άμα πάρω, λέει, δύο άτομα, δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτά που τέτοια, γιατί θα κάνουμε ένα ασχολούμαι μαζί τους. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να. Αναγκαστικά θα πάρεις καινούργια άτομα. Γιατί έτσι μόνο θα μεγαλώσει η ομάδα. Γιατί σου λένε πολύ, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε τώρα άτομο, ενώ τα χρειαζόμαστε. Γιατί άμα τα πάρουμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ούτε αυτά που κάνουμε. Ή ξέρω εγώ, σου λένε ότι. Γιατί άμα κάθομαι να ασχολούμαι με του άλλου για να κάνω contribute, δεν θα προλάβω να γράψω κώδικα εγώ. Φιλεσόρι, αλλά στη δουλειά σου πλέον, καλό ή κακό, είναι να μπορέσει η ομάδα να πάει μπροστά. Ναι. Άμα είσαι πολύ καλό και σε πληρώνουμε το κιλό τον κώδικα, οκ, okay, είναι μια άλλη δουλειά όμω αυτή. Δεν είναι για μια ομάδα. Ένα που μου αρέσει, εγώ δεν ξέρω που κάνω, είναι πάντα να υπάρχει στις ομάδες ένα junior. Και το κάνω πραγματικά επίτηδες και θα προσλάβω ένα junior επίτηδες, γιατί ξέρω ότι βάζοντας ένα junior σε μια ομάδα από πιο έμπειρους ανθρώπους κτλ., αναγκάζω την ομάδα να βρει νέους τρόπους να δεθεί. Γιατί θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να περάσουν, να εξηγήσουν το προϊόν, να ανεβάσουν τεχνολογικά των άλλων. Όχι να είναι κλεισμένοι στο νίτε τους και έβγαλα τα τάσκη και τα τσιτ. Αναγκάζουν να έχουν περισσότερες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Ο junior σίγουρα θα αρχίσει να ρωτάει, οπότε κάποιος πρέπει να του είναι να το εξηγήσει, να το βοηθήσει. Άμα δεν είναι παραγωγικός, θα έρθει το τέλος του sprint και τα λοιπά και θα φανεί ότι η ομάδα υπολειτουργεί. Οπότε πρέπει η ομάδα να τον ανεβάσει για να συνεχίσει να έχει βελόσιτη. Και κακά τα ψέματα να μην ξεχνάμε ότι αν ξέρω κάτι, πρέπει να μπορώ να το εξηγήσω ένα junior, σε ένα μικρό παιδί. Δηλαδή, ναι. Τι είναι το 3-second που το είπα και πριν, ξέρω εγώ, έχει νόημα. Αν δεν μπορώ με απλά λόγια να το πω. Τι είναι ο τι κάνει το webpack, τι είναι ένας bundle, τι είναι το proxy. Κλασικές ερωτήσεις που κάνουν σε web developers και δεν ξέρω να σε απαντήσουν. Τι είναι το proxy, τι είναι το reverse proxy και αυτά είναι DevOps. Παιδιά, λάθος. Παιδιά, εντελώς λάθος. Όποιος φτιάχνει μια web εφαρμογή, άμα δεν ξέρει τι είναι το proxy, δεν καταλάβει ακόμα πολλά πράγματα. Στο χαραφάκι μου, φίλε, δεν βλέγεις έτσι. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό έχει τρελό νόημα. Έχει, δηλαδή νομίζω ότι το χάνει ο άλλος. Δηλαδή,
έχουμε νομίζω δέσει τόσο πολύ το πόσο, πόσα χρόνια γράφω, πόσα κιλά βγάζω τη μέρα, πόσα. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να προλαβαίνει προβλήματα. Άλλο πράγμα το οποίο δεν βλέπει ποτέ να γίνει, α πούμε, ξέρω εγώ. Α, λέει. Ναι, το είχα σκεφτεί αυτό. Ε, το έχει σκεφτεί, ρε φίλε, πες το. Ξέρεις, δηλαδή, τι θα πει το έχει σκεφτεί, επειδή είσαι φοβερό, τι πρέπει να σου δώσουμε σε ένα το task, α πούμε, για να το τέτοιο. Είναι ο άλλο, ξέρω εγώ, και έχει δει, έχω τρία tasks, πρέπει να κάνω αυτά οπωσδήποτε και έχει άλλα πέντε tasks τα οποία. Μπορεί να έχει μια ιδέα, ρε παιδί μου, κάτι και α, δεν είναι αυτά τι κάνουν. Ξέρεις, είναι αλλού, λες και είναι ρε παιδί μου ξέφορο τελείως. Το χάνω. Υπάρχουν είκος πάντως. Υπάρχουν μεγάλα είκος και στη σύγχρονη σκηνή του engineering η αλήθεια είναι ότι για να πας μπροστά να εξελιχθείς και να αρχίσεις να ξεχωρίζεις πρέπει να μη σκέφτεσαι με βάση το personal preference και με βάση το να γράφετε έτσι το variable. Ναι. Να ζητήσει η ομάδα σου να πετύχει το στόχο τη. Κοίτα, αυτό γίνεται και λίγο παραπάνω στην αγορά του front-end τη δεδομένη στιγμή, επειδή υπάρχει τόσο οργασμό από πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχουν όλα αυτά τα αξίστα του ίτσο που έλεγε πριν, ότι αυτό το εργαλείο, το άλλο εργαλείο, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω το άλλο. Ναι. Υπάρχει μια μανία γύρω από τεχνικά πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, φεύγουν από την ουσία σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό το οποίο βασικά λέγαμε ότι. Την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα που πρέπει να κάνεις άμα πεις είμαι senior, junior ή οτιδήποτε είναι το. Αυτό που λέγαμε πριν, τι είναι αυτό το οποίο αφήνω εγώ επάνω σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται εταιρεία, τι είναι το impact που αφήνω ο αντίκτυπος. Και λίγο πιο συγκεκριμένα, όσο πιο senior, τόσο λιγότερη καθοδήγηση χρειάζεσαι. Άμα μετά από κάποια χρόνια σε μια εταιρεία, που εντάξει, λογικά περνά τα χρόνια, θα γίνεις όλο και πιο senior. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα 3 είσαι mid, στα 5 είσαι senior ή οτιδήποτε, αλλά ο χρόνος περνάει, μαθαίνεις, ξέρω εγώ. Όσο περνάει ο χρόνος, θα πρέπει να χρειάζεσαι και λιγότερη καθοδήγηση, να μπορείς να πάρεις περισσότερες πρωτοβουλίες. Και αυτό, αν ο βαθμός πρωτοβουλίας που μπορείς να πάρεις είναι ίδιος με την αρχή, είναι θέμα. Είναι θέμα. Εντάξει, το θέμα είναι να μην μπερδεύεις ότι όσο ανεβαίνεις σε seniority, ότι δεν είσαι ο Θεός, έτσι, δεν είσαι κάποιος που δεν τον ακούει. Όχι. Γιατί δυστυχώς τα είκος που υπάρχουν και κρύβονται πάρα πολύ καλά λόγω του Twitter. Όλοι είμαστε αγαπουλές, όλοι είμαστε agile. Δεν είμαστε. Ειλικρινά δεν είμαστε. Άλλο τι λέμε και γράφουμε. Μακάρι να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, γίνομαι πιο έμπειρος, πρέπει να ακούσω μια γνώμη. Και πολλές φορές, να πω την αλήθεια, τα καλύτερα points που έχω ακούσει τεχνικά είναι από ανθρώπους που ρωτάνε σαν μικρό παιδί, όπως ρωτάει η κόρη μου, που ήταν 4-5 χρόνια ή μία ή άλλη, ξέρω. Σαν μικρό παιδί, γιατί μπαμπά το κάνουν αυτό. Ναι. Έχει νόημα. Γιατί μετά είναι μια ερώτηση που ένας πιο έμπειρος δεν θα την κάνει, μη φανεί ότι δεν ξέρει. Μη φάνει ότι κάτι ξεφύγει. Ο άλλος όμως που έχει αυτή την αθωότητα και την πιο ελαφριά σκέψη, θα σου πει για ποιο λόγο το έχουμε κάνει έτσι. Μου φαίνεται περίεργο ότι εκεί μπορεί να σε βάλει ένα. Να πει ρε, εσύ, έχει δίκιο. Μήπως. Και θα εκφράσει την άποψή του. Ενώ συνήθως οι πιο έμπειροι δεν το κάνουν γιατί φοβούνται μήπως αμφισβητήσει τις γνώσεις τους. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό το πλαίσιο των ομάδων να υπάρχει και το transparency, συζητήσεις και λίγο τα είκος πιστεύω. Δεν αφήνουν στο 100%. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο και θέλει πολλή προσπάθεια από εταιρείες και από άτομα που δίνουν έμφαση σε αυτό για να επιτύχουν τέτοιο περιβάλλον. Έχει πάρα πολύ σημασία η εταιρεία να σου δίνει την άνεση να νιώσει ότι είναι OK να μην ξέρω. Ναι. Είναι OK να δουλεύω 10 χρόνια εδώ και να μην ξέρω. Έχει μια ευθύνη η εταιρεία σε αυτό. Μα είναι. Σκέψω στο πιο απλό. Πα σε μια συνέντευξη, ωραία. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο ο άλλος θα καταλάβει ότι. Γιατί πρακτικά κάθε μέρα κρίνεσαι. Όχι κρίνεσαι, κάθε μέρα. Παίρνεις σεβασμό που θέλεις να πάρεις ή χάνεις το σεβασμό που είχες εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, άμα κάνεις περίεργα πράγματα. Σε μια συνέντευξη που είναι πιο συγκεκριμένη, ότι εκείνη τη στιγμή σε 2 ώρες θα κρυφθείς, σε 1 ώρα θα κρυφθείς, άμα όλος ρωτούσε, ρε παιδί μου, για κάτι το οποίο δεν ήξερες, θα αισθανόσουν καλύτερα να πεις είναι αυτό και αυτό το που θα πεις να είναι μια μπαρούφα, ή να πεις παιδιά, sorry, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι αυτό. Τι θα εκτιμηθεί περισσότερο, τι θα έχει νόημα. Ειλικρίνεια πάντα. Δηλαδή, ναι. Με την ίδια ακριβώς έννοια, άμα πας ρε παιδί μου και πεις αυτό το κάνουμε έτσι για αυτό και για εκείνο τον λόγο και είναι μπαρούφα αυτό που θα πεις και δεν ξέρεις αυτό που λες. Εντάξει, προφανώς μπορεί να κάνεις λάθος, δεν είπα να κάνεις λάθος, αλλά να προσπαθείς να μην φανεί ότι δεν ξέρεις κάτι ή κάτι άλλο και να πεις μια βλακεία. Είναι χειρότερο. Το οποίο φαίνεται συνήθως. Ναι, και δηλαδή. Το οποίο φαίνεται κάνει μπαμ, δηλαδή και γελάνε όλοι. Ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό στα interviews και επειδή εμπλέκομαι σε πολλά interviews κάποια χρόνια τώρα. Είναι σημαντικό να μιλάμε φωνατά και να λέμε τη σκέψη μας. Δηλαδή, έχω πετύχει άνθρωπο να μην ξέρει καν πώς δουλεύει το map, το filter και το reduce. Οκ, η θέση ήταν για άτομο junior. Αλλά να βάλει φόρ. Σούπερ.
Αλλά να εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να το κάνει με fancy τρόπο, whatever, να δέσει συναρτήσει, να κάνει. Μα γιατί. Τριπλά κάνει τέτοια. Αλλά να εξηγήσει και να πει: OK, εγώ έχω ένα collection, θέλω να το κάνω. Να το περάσω, να κάνω ένα loop, ένα iteration και να δω κάθε item τι. Αυτό. Άμα σου πει, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει βασική κατανόηση και αντίληψη τι πάει να κάνει. Αν το κάνει τώρα αυτό με σφυρί και με καλέμι, ή άμα το κάνει με ηλεκτρικό τρυπάνι, δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνετε τα βασικά principles, δηλαδή δεν είναι stack overflow copy-paste. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα γιατί εγώ πάντα όταν θέλω να κάνω map reviews, πιένω stack overflow και λέει πάντα στέλνες. Είχαν κάνει μια βιβλιοθήκη κάποιοι, οι οποίοι ήταν JavaScript αυτή η βιβλιοθήκη και την έβαζε, τέλος πάντων, την έκανε import και όταν έσκαγε exception, έπαιρνε το text και κάνει καινούριο tab που το έκανε σε έτσι στο stack overflow αυτόματα. Δηλαδή στο developer που έσκαγε το exception. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσένα συγκεκριμένα. Έχεις λοιπόν, ανοίγεις μια θέση και θες να προσλάβεις έναν senior engineer. Στην εταιρεία που είσαι τώρα, στην ομιλία, τι θα ήθελες να δεις, γιατί πιστεύω είναι και λίγο, έχει να κάνει και λίγο και με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Σίγουρα. Ναι. Να πω την αλήθεια, πλέον έχω καταλήξει στα hirings και όλα αυτά, ότι είναι πολύ σημαντικό το personality, δηλαδή αυτοί που έρχονται σε ένα interview, γι' αυτό πάντα παίρνω και κάποιο άτομο της ομάδας, δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης και το engineering, κάποιο άτομο του HR, πρέπει να είναι και κάποιος από την ομάδα, γιατί θα δουλέψει μετά μαζί του. Και αυτό με νοιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κρίνω μια παρουσία, μια λύση, ένα βιογραφικό, ok. Αλλά ο άλλος, έστω και αν έχει το 1/3 εργασιακής εμπειρίας, είναι σημαντικό να πει ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσα να συνεργαστώ. Πολύ, πολύ σημαντικό. Οπότε, δεν είναι μόνο ο άλλος να μας εντυπωσιάσει με το whatever, τον algorithm που θα γράψει. Είναι να είναι και ένα άτομο το οποίο φαίνεται ότι θα κουμπώσει την ομάδα. Αν υπάρχουν τώρα στοχίες υλικού, πάντα υπάρχουν και. Εντάξει, προφανώς. Αλλά για μένα στο σύγχρονο engineer είναι το personality πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα χτί, δηλαδή, άμα δείτε τι documentation υπάρχει online, θυμάμαι όταν ξεκινούσα 12 χρόνια πριν, παιδιά έψαχνα ένα YouTube για να βρω πολύ basic πράγματα. Και τώρα, άμα ανοίξεις το documentation του React, μαθαίνεις JavaScript. Δηλαδή, άμα το πιάσεις όλο μέχρι το τέλος, σε 2 μήνες, μπορεί να αρχίσεις και να θεωρείς ότι είσαι μια διάνοια senior στο front-end. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν γράψει μέσα πραγματικά πράγματα. Το υλικό είναι καταιγιστικό πλέον. Ναι, είναι διαφορετικό. Καλά, ειδικά αυτό το τέριαγμα που λες έχει, θεωρώ, τραγικά μεγάλη σημασία. Και κάτι το οποίο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί ένα άτομο να μην ταιριάζει σε μια ομάδα και να μην φταίει κανένα από τους δύο. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι, το έβλεπα σε ένα άρθρο που έλεγε γιατί δεν δίνουμε, λέει, feedback σε όσους απορρίπτουμε. Σε αγγελίες για δουλειές. Λέει, κάνουμε hire και όσο απορρίπτουμε δεν τους δίνουμε feedback. Λέει γιατί ειδικά όταν φτάνει στα τελευταία επίπεδα, απλά διαλέγουμε κάποιον ο οποίος ταιριάζει περισσότερο. Και μας ρωτάνε τι κάναμε στραβά, και απάντηση είναι τίποτα. Απλά. Ναι. Ξέρεις, ο άλλος είναι καλύτερο τέρι για αυτό το σκοπό εδώ. Και, δηλαδή, μπορεί να μην φταίει ούτε η εταιρεία, ούτε το άτομο. Όχι. Απλά. Ξέρεις, είναι. Και μπορεί άμα ήταν άλλος ο manager να ταιριάζει άλλο άτομο. Ναι. Είναι προσωπικό αυτό. Είναι θέμα και του culture της εταιρείας και του ανθρώπου που έρχεται. Δηλαδή πρέπει να ταιριάξουν αυτά τα δύο και να κάνουν ένα ωραίο γάμο. Ναι. Σίγουρα θες κάποιες τεχνικές δεξιότητες, αυτό δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτά τα ξεκαθαρίζει λίγο. Απλά η ειδοποιώς διαφορά μάλλον είναι προσωπική, νομίζω. Προσωπική. Δηλαδή έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει οι engineers πλέον να κάνουν underestimate τα soft skills. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος. Και πολλές φορές έχουν νόημα και οι μη τεχνικές ερωτήσεις. Δηλαδή έχεις αυτό το πρόβλημα, παρουσιάζεται αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις. Πόσα μπαλάκια του ping-pong χρειάζεται για να γεμίσει το δωμάτιο. Ναι. Όχι, δεν είσαι ερωτήσεις. Αλλά τι είναι Google, είναι πράγματι. Νομίζω τα οποία με φαίνονται πάντα τόσο τρομακτικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υπολογίσει. Αλλά όλο η σημασία είναι να του πει το άλλο, θα ξέρω, θα το υπολογίσω κάπως έτσι. Και μπορεί να είναι πολύ έξω, παιδί μου, ο υπολογισμός. Του στυλ. Βρες από ποιον όροφο θα σταματήσουν να σπάνε τα αυγά που πετάς και τέτοιο. Έχει, ναι, ναι. Οκ. Εντάξει, πάντως εντάξει, εκεί στο interview. Θυμάμαι κάποτε κοροϊδεύα τα whiteboard interviews. Αλλά ας πούμε, βλέπω προσωπικά τώρα ότι αν γράφεις πολύ κώδικα. Δηλαδή πλέον εγώ σε markdown στο συνέστη στα interviews. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο να κάτσω να γράψω πολλά components. Ακόμα και το configuration του webpack να το γράψω έτσι. Χωρίς βοήθεια. Γιατί δεν είναι θέμα εξυπνάδας, είναι θέμα συνήθειας. Και ψυχολογικό μάσκι. Σωστά. Τα ψυχολογικά είναι δεδομένα. Είναι muscle memory. Δεν θέλω να πω ότι είναι μάθημα να γράψει έτσι. Ούτε καν. Απλά μπορεί για κάποιον άλλο να μην είναι τόσο εύκολο αυτό. Δηλαδή, κάποιες φορές κρίνουμε με βάση ότι είναι εύκολο για μας.
Ναι. Ναι, γι' αυτό ας πούμε το whiteboard θα βοηθήσει να δεις τη σκέψη του άλλου, δηλαδή τη λογική αλληλουχία στο μυαλό του. Κουτάκια. Όχι αν θα λύσει, δηλαδή δεν είναι σημαντικό να το λύσει. Σημαντικό είναι να δεις ότι μπορεί να το λύσει. Mm-hmm. Όχι να προσφέρει το actual resolution. Δηλαδή μπορεί να πει ότι εδώ είτε ναι, βλέπεις, δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω ότι πρέπει να κάνω loop, να τεστάρω αυτό, να προσθέσω και θα κάνω ένα accumulator έτσι. Fine, μην γράψεις τίποτα. Αυτό είναι. Κομπλέ. Mm-hmm. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να κάνεις με τον άλλον ένα project. Να περάσει μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, ένα δοκιμαστικό έτσι να δεις λίγο πώς πάει. Επιπληρωμή εννοείται. Ναι. Γιατί νομίζω εκεί προσωμιώνεις και περισσότερο την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεσαι με το άτομο το οποίο σκέφτεσαι να προσλάβεις, αφού το προσλάβεις. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος οικονομικό και όντως. Είναι δύσκολο. Κάνει, αλλά αν σκεφτείς στην πραγματικότητα, είχα παρεμπιπτόντως αυτή τη κουβέντα χθες με παρέα. Και λέω ότι όταν θες να προσλάβεις κάποιον, θες να κάνεις μια επένδυση. Θες να πας κάποιον και το χρόνο σου φύγει. Ναι, όχι σίγουρα. Σωστά. Δεν είναι παράλογο να βάλεις κάποια λεφτά παραπάνω για να μειώσεις το ρίσκο να την κάνει ο άλλος ή να τον διώξεις εσύ, άμα το σου κάνει. Mm-hmm. Αυτό δεν το θέλει κανείς μας στην πραγματικότητα από τους δύο. Πάντως, έχω ζήσει δηλαδή, μεγάλο failure, δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος στη συνέντευξη είναι, πάει τρένο, έχει λύσει τα πάντα, είναι super friendly κτλ. Και μόλις ξεκινάει πραγματικά δουλειά και ξεκινάει εκείνος να κάνει review και να γράφει 30 comments. Και λες, wow, αυτός ενδιαφέρεται, θέλει να φέρει ιδέες, λύσεις κτλ. Και λες, super. Και μόλις του γράφει junior ένα σχόλιο, θέλω να κάνουμε ένα call. Ναι, δεν νιώθω και πολύ άνετα. Μα γιατί? Να ξέρεις, γιατί μου γράφουν παράλογα πράγματα και. Λέω, μα είναι μέρος των αρμοδιοτήτων σου σε κάποιον junior να κάνεις educate, να του περάσει. Για ποιο λόγο κάνει λάθος? Θα τον βοηθήσει να είναι open, transparent. Καταρχάς μπορεί να κάνεις λάθος, δεν ξεκινάμε το βασικά. Το έχω ζήσει και να υπάρχει θέμα με αυτό, ότι δεν κάνουμε match. Δεν το ξέρω. Μπορεί για κάποια άλλη εταιρεία να είναι καλύτερο match αυτό, άμα βλέπουμε. Ναι. Ο οποίος ο άνθρωπος, μιλάμε για όντως μπορούσε να γράψει και να κάνει και να λύσει σίγουρα. Αλλά ίσως καλύτερα σαν μονάδα, ατομικά, παρά μέλος μιας ομάδος. Γι' αυτό πλέον επειδή πάμε σε αυτό το ομαδικό και με το agile και το collaboration, ότι φτιάχνουμε όλο και πιο δύσκολο software. Οπότε χρειάζεται το collaboration, δηλαδή χρειάζεται το front-end να καταλαβαίνει τι είναι το proxy. Χρειάζεται το back-end να καταλάβει τι είναι το interface. Το ποιο? Το proxy. Ε? Χρειάζεται το back-end να καταλάβει το interface, πρέπει να είναι έτσι. Χρειάζεται ο QA να καταλάβει, ξέρω, τι κάνει το Cypress και ότι έχω selectors και μπορώ να ακολουθήσω το flow του χρήστη. Χρειάζονται όλα αυτά. Okay. Αυτά γίνονται άμα υπάρχει μια ομάδα που καθημερινά συζητάει μεταξύ της. Διαφορετικά skillset, διαφορετικά ταλέντα, διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες συζητάνε συνέχεια και βελτιώνονται όλοι εκθετικά. Οπότε φτιάχνουμε πιο δύσκολο software. Είναι ένα άλλο θέμα γι' αυτό, εμένα, το οποίο δεν μου αρέσει, ότι βλέπω ειδικά στο front-end αρκετά developers οι οποίοι είναι JavaScript και μόνο. Τελειώνει εδώ αυτό. Φίλε, εδώ είναι το API και. React, ναι. Παιδιά, υπάρχει και το React και μόνο. Δεν υπάρχει και το JavaScript μόνο. Δηλαδή, ακόμα και. Τώρα δεν θα βλέπω το Svelte. Γιατί κάποια πράγματα που κάνει. Make sense. Τα κάνει καλύτερα, είναι πιο κοντά στην JavaScript. Τελεία. Να πω ότι μου αρέσει μια γρήγορη για το Svelte και να συνεχίσει να το πετάξω. Μου αρέσει που δεν δίνει runtime στο τέλος. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνει δεν παίρνει στη βιβλιοθήκη πακέτο. Σωστά. Καταλήγει σε JavaScript που έχει ακριβώς την λειτουργικότητα που θες. Συνέχιση. Το τρελό στο Svelte είναι βάζω μια μέρα όταν ξεκίνησα να παίζω. Γιατί ένα μήνα γραφώ. Σοβαρά. Βάζω μια κλάση και την ξεχνάω στο CSS. Κρασάρει όλο το. Και μου λέει αυτό το class name δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Πόσο φακελίνιο αυτό το τέτοιο. Και λέω, what the fuck, I mean. Κατά τη διάρκεια του development προφανώς. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ ship στο production. Γιατί είναι εκεί η φωτάκια να προσβείτε. Και πώς μπορείς να βάλεις dead στο production, άμα υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω. Σίγουρα λιγότερο από ότι βάζουμε άλλα πράγματα. Προβλήματα. Λοιπόν, τα git commit που ξέρεις ακόμα αυτά τα ζώα. Όχι. Παιδιά, το έχουμε πάει πολύ καλά. Μην τον βρίσκω τώρα, είναι κρίμα. Έχει δίκιο και τα git commit που είναι κουμπωμένα πάντα στα stage αρχεία. Όχι σε όλο το τρένο. Εννοείται. Συμφωνώ προφανώς. Okay. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή ο Μάριος είναι έμπειρος και ακούει, άκουσε και κατάλαβε το λάθος και το πήρε πίσω. Όχι, εντάξει. Μα εννοείται, προφανώς. Πρέπει να το δούμε και το CI. Εγώ έκανα πλάκα γιατί θυμάμαι όταν ήταν να κάνουμε στην ομιλία κάτι, δεν θυμάμαι τι ήταν να φτιάξουμε και εγώ ήταν να γράψω κάποιο κώδικα στο δικό σου ρεπό. Έχεις βάλει κάτι git commit hooks, θα έπρεπε να τρέξουν. Έτρεχε το ESLint. Τέτοιο. Και δεν μπορούσα να κάνω commit και έσκαγε. Και είχα πάρει αυτό το ανέκδοτο που λέει τα δύο πιο δύσκολα πράγματα στον προγραμματισμό είναι naming things και custom validation. Και εγώ έλεγα custom validation και να κάνεις commit στα φαγιολά. Εντάξει.
Εντάξει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σετάρω αναλυπώς. Ναι. Μόνιμο πρόβλημα είναι. Ναι. Λοιπόν, πίσω στο θέμα του seniority και σε αυτόν τον οποίο προσλαμβάνεις και στα whiteboard όλα αυτά τα σκηνικά, πώς πιστεύεις ότι μειώνεις το ρίσκο όταν είναι να πάρεις ένα καινούργιο άτομο στην ομάδα? Εσύ δηλαδή, γιατί μένεις ένα ρίσκο κάθε φορά να μην δουλέψει αυτή η συνεργασία, σωστά. Δηλαδή για σένα τι είναι αυτό το οποίο λες, κάτσε να δούμε εδώ πώς είναι, τι είναι σημαντικό. Και αν είναι η επικοινωνία, επειδή το είπες πριν, πώς το κρίνεις αυτό σε 2-3 sessions? Σίγουρα δεν μπορώ να το κρίνω με ακρίβεια και σίγουρα υπάρχουν αστοχίες. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Αυτό που προσπαθώ πολλές φορές είναι να δώσει μια λύση και να προσπαθώ να τον κάνω λίγο challenge ή να την κάνω λίγο challenge και να πω ότι αυτό γιατί δεν το κάνεις έτσι και έτσι, έτσι, για να δω και στην κουβέντα αν σηκώνει καταρχήν διαφορετική άποψη, θέλει να το συζητήσει κτλ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα εντάξει, πιστεύω οι non-technical ερωτήσεις παίζουν ρόλο. Δηλαδή, πράγματα πολλές φορές. Γιατί μια εταιρεία θα επενδύσει σε ένα άτομο, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100% στην εποχή μας με όλο αυτό το Twitter και το χαμό, πολλοί ψάχνουν engineers κτλ. Αν επενδύουν αντίστοιχα και engineers σε μια εταιρεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι πλέον δεν είναι σε balance αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι engineers έχουν ένα pattern ότι εγώ ένα χρόνο εκεί. Και μετά, OK, εκεί με θεωρούσαν mid, θα πάω εκεί και θα είμαι senior, που σημαίνει συν χι ευρώ και μπλα μπλα μπλα. Και τον επόμενο χρόνο θα πάω εκεί, που τι σημαίνει principal. Υπάρχει όλο αυτό. Οπότε, όσο και ωραία να τα λέμε στο Twitter και στο LinkedIn, στην πραγματικότητα υπάρχει αυτό το pattern. Μα άμα δεν γίνεις principal, chief, software engineer, σε πέντε χρόνια σου. Μετράει για πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ ο τίτλος, ο οποίος είναι coupled με τα χρόνια. Δεν είναι coupled με την πραγματική απόδοση, προσφορά, με το πραγματικό impact. Εκεί λίγο το χάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικό metric να το βρούμε. Δεν υπάρχει, παιδί μου, προφανώς. Δεν έχει και σημασία, δηλαδή πολλές φορές. Τρεις φορές. Προφανώς και το impact έχει να κάνει με τα χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα σε 5 χρόνια είσαι senior. Σημαίνει ότι άμα είσαι senior, λογικά έχει κάποια χρόνια μπαγκάζερ. Είναι αντίστροφο. Ναι. Κοίταξε, να σου πω για παράδειγμα, είπαμε πριν για το Svelte. Η ομιλία γράφει React. Εντάξει, έχουμε βάλει σε κάποια πράγματα Vue, γιατί είναι πιο απλό με CDN. Εγώ το είμαι και Angular είχε κάποτε. Angular είχε κάποτε, αλλά δεν έχει πλέον. Ναι, είναι με εύκολο τρόπο με ένα CDN, ένα public website, whatever, να έχει κάποια ωραία πραγματάκια με JavaScript, χωρίς να σηκώνεις μέσα jQuery και την άλλα και τα γάμια. Αυτό είναι το Vue. Ωραία. Το Svelte σου δίνει κάποια πραγματάκια, ίσως κάποιος σε μια μικρή εφαρμογή να πρέπει να το δοκιμάσεις, ή το Vue, ή το Alpine, δεν ξέρω, υπάρχουν άπειρα εκεί πέρα. Που κάποια make sense. Το React έχει κάποιες παθογένειες που δεν είναι. Μην πάμε εκεί. Ναι, δεν είναι. Ωραία. Μία βασική ας πούμε ερώτηση είναι να ρωτήσω κάποιον senior ότι το React έχει αυτό, αυτές τις παθογένειες. Π.χ. με δίσκαμπτο να χειρίζεσαι formats. Έχει αυτό, έχει το ένα και το άλλο. Whatever. Μα γιατί, άμα βάλεις 18 state, 3 components και 7. Έτσι δεν μπορείς να έχεις μια φόρμα που λέει username password. Okay. Το αναγνωρίζεις, ναι, το αναγνωρίζω. Ωραία. Πώς θα έβλεπες να κάνουμε μια προσπάθεια να χτίζαμε μια μικρή εφαρμογή, ένα chatbot, τεχνομιλία, ένα reusable component, κάτι το οποίο ήταν svelte, θα γινόταν vanilla τσάρα, δεν ξέρω τι θα το χρησιμοποιούσαν κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούνε ότι ξέρεις τι, ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ δεν είμαι τις αλλαγές. Δεν γουστάρω να μιλάω React. Το οποίο αυτό για μένα που έχω ξεκινήσει όντως από το 0 self-taught κτλ. Μου δείχνει μια παθογένεια, ρε παιδί μου, γιατί ξεκίνησα και έγραφα Backbone ή jQuery, δεν ξέρω τι έγραφα, και το Backbone έγινε Angular 1, έγινε Ember, το Ember έγινε Polymer, το Polymer έγινε Angular 2, το Angular 2 έγινε React, το React έγινε Vue, το Vue έγινε Svelte. Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Εξελίσσονται τα πράγματα, οι άνθρωποι το ψάχνουν, εξελίσσονται τις τεχνολογίες, πρέπει να έχεις κάνει make peace με αυτό, δηλαδή είναι λογικό. Το React είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό, λύνει τρελά προβλήματα, πολύ sexy. Αλλά υπάρχει και κάτι που κάνει ίσως κάτι άλλο καλύτερα. Δεν λέω να τα πετάξουμε όλα, απλά μπορεί να πρέπει να λύσω ένα πρόβλημα με ένα καλύτερο τρόπο, με κάτι άλλο. Οπότε να σου λέει ότι, OK, αλλά εγώ δεν θέλω React, ή ναι, αυτός ο άνθρωπος θα θέλει και Node.js, να κουπώσει κάπου. Θα ήθελε να φτιάξει κάτι που να παίξει καλύτερα, δεν ξέρω τι, σε μια εφαρμογή την Python. Μπορεί να σου πει ότι, ξέρεις τι, not my job. Νομίζω μία από τις παθογένειες το πολύ front-end ατόμων, τώρα έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπες, είναι ότι λένε ότι, OK, εγώ πρέπει να χρησιμοποιήσω
αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου που λέγεται JavaScript και Node.js, ενώ αναγκαστικά θα έχει και τεχνικά κάτι πίσω, ένα Python, ένα Django, ένα PHP, και δεν σκέφτονται κάποια πράγματα. Δεν σκέφτονται. Δεν τη φταίνε. Απλά ασχολούνται με αυτό το πράγμα συγκεκριμένα. Λένε, ωραία, άρα θα κουμπώσω κάτι Node.js επειδή καταλαβαίνω Node.js και καταλήγει να έχει ένα πάρα πολύ περίπλοκο δικτυακά πράγμα, το οποίο θα μπορούσε να χειλοποιηθεί στο κανονικό backend και, λέει, και τελικά καταλήγει να έχει μια βάση με ένα Django μπροστά, το οποίο μπροστά έχει ένα Next, μετά έχει ένα View. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πάω πίσω σε αυτού που είναι κάπω με το frontend, ότι εγώ βλέπω μόνο αυτό. Ναι, εσύ θα προσλαμβάνετε δηλαδή, τον άνθρωπο που θα σου πει ότι ξέρει τι, εγώ, OK, γράφεται React. Ναι, OK, δεν σου αλλά ξέρει τι, εγώ θέλω να γράφω React. Και ο άνθρωπο προσλαμβάνεται σαν senior για μένα JavaScript engineer, μην γελιόμαστε, όχι React. Παιδιά, δεν είναι καν JavaScript engineer. Εγώ στο web, okay, ναι. Εγώ στο eFood δεν γράφω Python. Μπορεί να γράφω μία φορά την εβδομάδα για κάποια πολύ συγκεκριμένα sites που έχουμε, τώρα μπορώ να βάζω και κάποια παραπάνω. Ούτε είμαι Python engineer, ούτε είμαι Django engineer. Δεν γράφεις. Ακόμα και δεν είμαι Django engineer. Δηλαδή, θα πήγαινε σε κάποιον που θα σου έλεγε ότι φίλε, εγώ γράφω Django, δεν γράφω Flask που είναι και τα δύο. Ένα framework σε μία γλώσσα. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι senior ο άνθρωπο. Όχι. Στο μάτι. Είναι αστείο. Όχι τεχνικά. Ναι, υπάρχουν όμω τόσο κόσμο. Είναι κρίμα. Δηλαδή, εγώ γράφω Node.js, Go, PHP, Python. Frontend τελευταία δεν έχω γράψει, αλλά γενικά θα γράψει πολλά διαφορετικά σίγουρα πράγματα. Σίγουρα Ruby αρέσει λίγο που και πού. Όχι, Ruby δεν γράφει. Ας πούμε, Ruby, παρότι είναι από τις γλώσσες που έχω τη μεγαλύτερη άρνηση να γράψω, άμα η εταιρεία γράφει Ruby, δεν θα γράφω Ruby, τι θα κάνω. Ναι, είναι senior ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όταν προσλαμβάνεις senior, παίρνεις senior επαγγελματία, senior mindset. Είναι σαν να παίρνεις ένα τεχνίτη, να έρθει κάποιος υδραυλικός στο σπίτι και να σου πει εγώ χρησιμοποιώ μόνο γαλλικό κλειδί. Ναι, δηλαδή αυτό. Μη μου δώσεις κάβουρα, χάος. Ναι, αυτό υπάρχει, γιατί για κάποιο λόγο, όχι άνθρωπος, σκέφτεται ότι αν εγώ αρχίσω και απομακρύνω το React για κάποιο λόγο, επειδή τώρα του ήρθε και μου λέει αυτός εδώ ο τρελός για το Svelte του whatever, αν απομακρυνθώ, μετά θα είμαι τόσο cool. Θα γράφω στο Twitter για το React, δεν θα γράφω. Ναι, αλλά το React μου έχει ανοίξει το δρόμο. Το React μου έχει ανοίξει το δρόμο. Μετά, πώς εγώ, άμα θέλω να κάνω στον ένα χρόνο να φύγω και να είμαι από εδώ senior και να είμαι super senior και δεν ξέρω whatever, δεν θα είμαι στο React, θα το έχω αφήσει λίγο. Ναι. Και τελικά. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Μιλάμε για ένα framework, έτσι. Ένα framework. Ούτε καν JavaScript. Ναι, ένα framework. Όχι μια γλώσσα. Ναι, ούτε καν. Μην του πει για TypeScript, δηλαδή. Πέρα ούτε καν. Κεφαλικό. Και έχω ακούσει και το συγκεκριμένο. Α, ξέρεις τι. Δεν είμαι των αλλαγών. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό νομίζω. Το οποίο, παιδιά, είναι καμπανάκι. Είναι τρελό καμπανάκι. Ο άλλος μπορεί να σου λύσει τα πάντα, να σου φτιάξει το web ξανά. Είναι weird. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάρει την απόφαση και να πει ότι. Καλός, αλλά sorry δεν κάνει. Ναι, δηλαδή. Και μάλλον βλέπει ότι είναι και κάποιο ο οποίο θα κάτσει και στην ηχεία εταιρεία για ένα χρόνο, έτσι. Γιατί. Θα εξελιχθεί τεχνολογικά, θα αναγκαστεί να κάνει κάτι άλλο και θα αρχίσει να είναι unhappy. Δεν θα του αρέσει, έχει το πλάνο του με το React, whatever. Σε επίπεδο κώδικα, αυτό το οποίο νομίζω έχει πολύ σημασία, αυτό το είπε και πριν ο Μάρσον, να το ξαναπώ. Όσο κάποιο γίνεται πιο senior, εγώ περιμένω ο κώδικα να είναι πιο ευανάγνωστο και πιο απλό. Ενώ μπορεί, ξέρεις, εγώ όταν ήμουν φοιτητή, είχα σίγουρα στο μυαλό μου ότι όσο πιο γαμάτο είσαι, ο κώδικα τόσο πια πολλά ερωτηματικά και θαυμαστικά έχει μέσα σε μια γραμμή και είναι πιο περίπλοκο. Ενώ. Καμία σχέση. Ενώ είναι ακριβώ τα αντίθετα. Δηλαδή, όσο πιο senior γίνεσαι, τόσο πιο εύκολα γράφει κώδικα που είναι πιο εύκολο να διαβάσει κάποιο που είναι junior ή. Ναι. If, return μέσα και βγάλω ένα άλλο. Γιατί. Και να ένα return απλό. Γιατί μπορεί να το απλοποιήσει στο μυαλό σου όλα αυτά. Έχει πολύ σημασία. Εργαστήριο Πασκάλ, πρώτο έτος. Εγώ δεν είχα γράψει κώδικα πριν τη σχολή. Ξεκίνησα στα 18 μου. Δεν είχα εμπειρία σαν και εσένα, ας πούμε, πιο πριν. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν. Μας λένε, παιδιά, αυτή είναι η Πασκάλ, ξέρω εγώ. Γράφτε κάπως έτσι, μπλα μπλα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο εργαστήριο, ξέρω εγώ, μετά από μια εβδομάδα. Και εγώ ψαρωμένο τότε και αυτά. Οπότε λοιπόν πάω και γράφω, ξέρω εγώ, να τυπώνει καλημέρα, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Και πάω λοιπόν και το γράφω σε μία γραμμή αντί για σε τέσσερις που ήταν τέτοιο. Και ήμουνα μετά ενθουσιασμένο, ξέρεις, δύο μέρες έλεγα, φίλε, εγώ το γράψω μια γραμμή. Και τώρα το συνειδητοποιώ αυτό και λέω, φίλε, ήσουν για σκότωμα. Τι ήταν. Είναι φοβερό. Είναι άσχετα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να. Για μένα είναι πόσο μπορείς να έχεις πολλαπλασιαστεί στην ομάδα και όχι στο άτομο. Must. Και πόσο μπορείς, ρε παιδιά, τα πράγματα να βγαίνουν μπροστά και να μπορείς να προσαρμοστείς σε καινούργιες αλλαγές, τεχνολογίες. Μπορεί για χύψη λόγους η εταιρεία να πρέπει να σε βάλει και από εκεί πέρα που γράφεις Node να γράφεις React ή από εκεί πέρα σε React να γράφεις Python.
Δεν σου λέω ότι θα ξεκινήσει κι άλλο, θα ξέρει Python τελείω, άμα δεν έχει ξαναγράψει. Προφανώ θα θες κάποιο χρόνο. Αλλά θα το μάθει. Δεν είναι, ξέρει, είναι ένα εργαλείο. Θα το πάρει, θα το μάθει, θα το κάνει. Ναι. Είναι τρίκ. Εντάξει, καλό είναι ο κόσμο να είναι ειλικρινή και να είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα να είναι ειλικρινή, απλά πρέπει να. Εντάξει. Απλά και κάποιε επιλογέ είναι κακέ τώρα. Τι να κάνουμε. Αν ναι, ναι, να κάνουμε, ναι, ναι. Πει ότι εγώ ξέρει τι, ασχολούμαι μόνο με κίτρινα παπάκια και όχι με μαύρα. Γιατί, κοίτα και... πώ ωραία είναι. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και να ξέρει σε φθονό. Σε φθονό για το παπάκι που είσαι. Είναι Batman βασικά, αυτό είναι το κακό. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και ο λόγο για τον οποίο γινόμαστε προγραμματιστέ. Δεν είναι επειδή μα αρέσει αυτό κάθε φορά να γράφουμε Python. Καλά, μπορεί να είναι και αυτό. Να γίνω επειδή εγώ μέσα από την Python εκφράζομαι. Αλλά κατά βάση λύνουμε προβλήματα. Είναι μια δουλειά που είναι δημιουργική. Και περισσότερο σκέφτεσαι παρά γράφει. Και κάθε φορά έχει κάποιο εργαλείο. Αυτό λέγεται Python. Oh, εσύ τώρα έχει προβληματιστεί με κάτι. Ναι, γιατί λε τη λέξη προβλήματα. Μια άλλη τεράστια παθογένεια τώρα έτσι που μου πιάνει. Εδώ το ακούω είναι ότι υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι λύνει προβλήματα και αρχίζει από ένα σημείο και μετά να βλέπει μπροστά του προβλήματα. Α, ναι, ναι, ναι. Ποια είναι όλα προβλήματα, πρέπει να λύσω το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, όταν κάνω export το component, να μην κάνω διπλό export default, να κάνω μονό αυτό, να γυρίσω το σύστημά μου και, και έτσι έλυσε ένα πρόβλημα. Ναι, πώς το έκανες, να δεν προχώρησε το τι και το λέει αυτό το πρόβλημα. Το δημιούργησε ένα πρόβλημα. Ακριβώς, δηλαδή. Το βλέπω από κόσμο ότι όσο αρχίζει και νιώθει τεχνικά, αρχίζει και είναι σε ένα bubble ότι είμαι ο problem solver, φέρτε μου προβλήματα. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά να του δημιουργεί την τάση να βλέπει παντού προβλήματα. Όχι, και τελικά, ο ίδιος, ναι. Τελικά ο ίδιος είναι unhappy. Δηλαδή βλέπω πολύ πολύ κόσμο. Εγώ γιατί πήγα στο software engineering. Πήγα στο software engineering για να έχω μια καλύτερη ζωή. Είναι ξεκάθαρο. Το λέω με όλη την ειλικρίνεια της πρότασης. Να έχω μια καλύτερη ζωή. Τα παιδιά μου να με βλέπουν, να μην λείπω. Η γυναίκα μου να με βλέπει κάθε βράδυ. Να φτιάχνω κάτι δημιουργικό, κάτι χρήσιμο. Να μην ακολουθώ κανόνες. Όλο αυτό να έχει κάποιο νόημα. Ναι, εννοείται να έχω και καλύτερο εισόδημα, αλλά είναι ένα ευρύτερο πράγμα. Οπότε λοιπόν, αν είχα στο mindset μου να λύνω προβλήματα και άρχισα να βλέπω παντού προβλήματα, αυτό με κάνει seriously unhappy εσωτερικά ότι όλα είναι σκατά να τα λύσω. Όχι, δεν το είπαμε αυτήν την έννοια. Το πες καλύτερα μας πριν, φτιάχνουμε χρήσιμα πράγματα. Αυτό είναι καλύτερη η τέτοια. Δηλαδή, λέμε παιδιά, θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε παίρνουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να δώσουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Δεν είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, υποφέρουμε από κάτι. Θέλω να μοιραστώ τις ιδέες μου με τον κόσμο. Μπορεί, γι' αυτό με το serverless, με το στατικό content. Αρχίζει και βασιλεύει. Γιατί είναι κάτι απλό. Θα κάνουμε άλλο επεισόδιο γι' αυτό να ξέρεις. Είναι. του χρόνου. είναι απλά αρχεία τα οποία τα σερβίρεις και λες την άποψή σου. Δεν χρειάζεται να περνάς μέσα variables, μεταβλητές, να κάτσεις να κάνεις. Είδες στο Azure τι κάνανε τώρα. Δεν το εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ θα τα πω τα κουτσουμπολιά μετά. Κάτσε μια μπαλίτσα. Για πες. Αυτά για το σύγχρονο λοιπόν. Δεν ξέρω, ναι. Γενικά. Νομίζω είχε πολύ πράγμα σήμερα. Είχε πολύ ζουμί. Πώς φάνηκε. Καλά. Κάτι ήθελα να το ρωτήσω όμως προς το τέλος του γάμου και δεν το θυμάμαι ότι το κράταγα και. Πρέπει να σε κάνουμε δημοσιογράφο με σημειώσεις να έχεις μπροστά. Ναι, ναι. Α, όχι, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω για το στυλό. Τελικά το χρησιμοποίησες και το έχεις τόση ώρα εδώ. Το στυλό το χρησιμοποιώ. Ναι, γενικώς. Το έχει σαν. Είμαι ο τύπος που μου αρέσει όταν μιλάω κάποιον να σημειώνω να γράφω. Okay. Το κάνω πολύ. Γράφω σε χαρτί. Ναι, ναι, γράφω σε χαρτί γιατί είμαστε η γενιά που δεν έχουμε. Προσωπικά δεν έχουμε μεγαλώσει με ταμπλέτα και iPhone. Και μου αρέσει να σημειώνω σε χαρτί γιατί όλη μέρα είναι τόσο. Μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω πάρα πολλά code bases, πάρα πολλές εφαρμογές, πολλές ομάδες. Ξεχνάω προφανώς. Οπότε θέλω να γράψω, ξέρω εγώ, αλφα project, τάδε του μηνός, τάδε ώρα. Αυτό. Okay. Το κάνω. Okay. Cool. Α, θυμήθηκα γιατί ήθελα να πω. Και το κλείνουμε. Ήθελα να πω ότι ο Μάριος μαζί με τον Σάββα μας φτιάξει το καινούργιο website. Σωστό. Το οποίο είναι γαμάτο και είναι live και okay. θα το δούμε σε επόμενη φάση. Αυτό. Οπότε. Πού μας... Πιάστε κόκκινο. Έγινε τέτοιο. Είχαμε την παρεμβολή. Λοιπόν, πού μας βρίσκουνε. Μας βρίσκουνε YouTube, σίγουρα. Okay. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και στον δρόμο. Ξέρω εγώ αν τέλεια. Και... Ελπίζω να μην δυσαρεστήσαμε πολύ κόσμο σήμερα για τα πέρυσι νιώθει. Όχι, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.